Ενώπιον του εισαγγελέα της έδρας, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο πύργου, παρουσιάστηκε και απολογήθηκε σήμερα το πρωί ο 55χρονος κτηνοτρόφος από την Αχαΐα, Δημήτριος Καρίδας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 34χρονου δασοπυροσβέστη Βασίλη Γκότση, που βρέθηκε το Μάιο του 2008 απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή του Δήμου Φαρών Αχαΐας. Η υπόθεση αρχικά έμοιαζε με αυτοκτονία, ωστόσο μετά τις έρευνες των αστυνομικών αρχών αλλά και την κατάθεση συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου, δόθηκε νέα τροπή με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 55χρονος κτηνοτρόφος και να προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο του 2009. Η δίκη συνεχίστηκε σήμερα με την απολογία του κατηγορούμενου μετά την διακοπή της την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της αποχής των δικηγόρων και η πρόταση του εισαγγελέα αναμένεται την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, οι παράγοντες της πολιτικής αγωγής αμφισβήτησαν το κατά πόσο συμβαδίζουν τα όσα είπε ο κατηγορούμενος στην απολογία του ενώπιον του εισαγγελέα με την καταγραφή των γεγονότων στις καταθέσεις των μαρτύρων της υπόθεσης. Η δίκη εξελίσσεται κανονικά. Η απολογία του κατηγορουμένου από πλευράς έδρας είναι στο τέλος. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα ρωτήσουν οι παράγοντες της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι έχουν δικαίωμα μέσω της Προέδρου να ρωτήσουν ορισμένα πράγματα. Μετά τα αυτά, περατούται η απολογία και θα μας ορίσουν πότε θα πάρει το λόγο για την πρόταση ο κύριος εισαγγελέας της έδρας. Έχει ολοκληρωθεί η εξέταση από τον κύριο εισαγγελέα? Από ότι ναι, ολοκληρώθηκε. Έχει δικαίωμα βέβαια να επανέλθει και να δευτερολογήσει, αν κάτι προκύψει. Οπότε πια μπορεί να επανέλθει και το δικαστήριο κάποια στιγμή. Στη φάση αυτή όμως πιστεύω ότι είμαστε αν το περατούστε και ότι αν δεν ρωτήσει η πολιτική αγωγή, είμαστε στο τέλος.